στο χώρο το δικό μας που υπάρχει ένα 10 με 12% ποσοστό στο γενικό πληθυσμό βαριάς αναπηρίας. Δεν είναι και μικρό. Εκεί μιλάμε ότι αν υλοποιηθούν τα μέτρα του ασφαλιστικού, μιλάμε για καταστροφή, για θάνατο, για έγκλημα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι ανάπηροι λόγω των πολλαπλών παθήσεων και αναγκών που έχουν δεν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα και πραγματικά θα βρεθούμε σε πολύ άσχημες καταστάσεις όταν αρχίσουν να υλοποιούνται αυτά τα μέτρα. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Δεν ξέρει τι σημαίνει το ασφαλιστικό. Είναι πολύ σημαντικό όλοι μας από όλες τις πλευρές να το μελετήσουμε, να το συζητάμε, να το ανοίξουμε. Αυτό που, που λέμε ότι θα είναι πολλαπλάσιο το κόστος, θα στοιχήσει ζωές σε αναπήρους, δεν αφορά μόνο τους βαριά αναπήρους, αφορά και τους μακροχρόνια πάσχοντες και επειδή είμαστε και γυρασμένος λαός, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή ζούμε περισσότερα χρόνια, όλοι πάσχουμε και από κάτι μετά τα 50-60. Καταλαβαίνετε ότι εκεί φτάνουμε, εκεί που είναι και η ανάπηροι. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει σε αυτό. 120 εκατομμύρια, λέει, χρονίως πασχόντων ηλικιωμένων και αμαία, προσδοκά τεράστια κέρδη. Το λέει μέσα στις συμφωνίες, ότι η επιχειρηματικότητα σε αυτούς τους τομείς θα απογειωθεί. Δεν είναι τυχαίο. Από τη μια, λοιπόν, το κόστος φεύγει από το κράτος της περίθαλψης και των συντάξεων που μειώνονται και αυτά, και από την άλλη, το ιδιωτικό κεφάλαιο θα μεγαλουργήσει εκεί. Όσοι δεν έχουν στον κοιάδα, στο θάνατο. Και δυστυχώς η κατάσταση όπως οδεύει, όλο και περισσότεροι δεν θα έχουν και δεν τους ενδιαφέρει και πολύ, συνάδελφοι. Η ανεργία λέγεται υπερπληθυσμός του καπιταλισμού. Περίσσος πληθυσμός που πρέπει να του ξεπορτωθούν, γιατί είναι κόστος. Ακόμη και ένα κομμάτι ψωμί να του δίνουν, είναι κόστος. Άρα λοιπόν νομίζω ότι από εδώ και πέρα, εκτός από τα σύννεφα του πολέμου που είπανε και στην εισήγηση, που δεν ξέρουμε τι έρχεται, και εκεί πόσο οργανωμένους θα μας βρούνε να αντιμετωπίσουμε αυτά που έρχονται. Ένα οτιδήποτε να γίνει στο Αιγαίο, καταλαβαίνετε ότι ήδη υπάρχει έλλειψη φαρμάκων. Τι θα γίνει με αυτά τα πράγματα. Πόσο σημαντικό είναι να οργανωθεί ο λαός και να οργανωθεί και σε μια σωστή κατεύθυνση, γιατί πραγματικά όλοι πασχίζουν να τον οργανώσουν τώρα. Παράδειγμα, στον χώρο τον δικό μας, η ΕΣΑΜΕΑ, η συνδικαλιστική οργάνωση, η αντίστοιχη, η ξεπουλημένη, τους έχουν χορηγήσει όλοι οι Δήμοι πόστο για να μαζέψουν τον κόσμο, να τον κλειδώσουν, να μην μάθουν ποτέ την αλήθεια. Γιατί, για να τον οδηγήσουν ακριβώς εκεί, τους επιχειρηματίες που θα κερδοσκοπήσουν εις βάρος της αναπηρίας. Είναι πολύ σημαντικό η ενημέρωσή μας σε όλα τα ζητήματα, το άνοιγμα στο λαό και οπωσδήποτε όλοι να βάλουμε τη δύναμή μας και για την επιτυχία της εμπεριγές αλλά και την οργάνωση. Ευχαριστώ πολύ.